Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερο τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Παράγουμε απορρίμματα και αυξάνουμε την παραγωγή απορριμμάτων με τους ίδιους ρυθμούς, τους ταχαίως εξελισσόμενους ρυθμούς με τους οποίους καταναλώνουμε περισσότερο. Οι δυτικές κοινωνίες έχουν επεξεργαστεί ένα σύνολο προτάσεων για την διαχείριση αυτών των απορριμμάτων. Η χώρα και κατόπιν ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά και εξ ανάγκης, βρίσκεται στη φάση που συζητά σοβαρά την πολιτική της στο θέμα της διαχείρισης. Θα είναι η υγειονομική ταφή που είναι η κρατούσα μέχρι σήμερα πρακτική, θα είναι η καύση, θα είναι η ενεργειακή τους αξιοποίηση. Γι' αυτό το θέμα και για το τι ισχύει στην Κεντρική Μακεδονία συζητούμε στο επόμενο μισάωρο με τον κύριο Μιχάλη Γεράνη, τον πρόεδρο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, στερεών απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην δήμαρχο του Χορτιάτη. Κύριε Γεράνη, καλώς ορίσατε στην Κοινωνία των Ιδεών. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το θέμα της επικαιρότητας όσον αφορά τις αρμοδιότητες σας είναι σίγουρα η επίσκεψη στη Γαλλία. Διότι πολλοί εκπρόσωποι φορέων της πόλης, μια ολόκληρη αποστολή στη Γαλλία, σε μια χώρα που έχει εξελιγμένη τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα. Για ποιο λόγο πήγατε στη Γαλλία? Ήταν τόσο αναγκαία η μεταφορά της γαλλικής πρακτικής στη δική μας καθημερινότητα? Σε έναν κύκλο επαφών σε χώρες του εξωτερικού, ένας σταθμός ήταν και η Γαλλία. Το πρόσφατο ταξίδι μας με την αποστολή που στο 90% ήταν η οικογένεια της αυτοδιοίκησης, αλλά και ένα 10% ήταν εκπρόσωποι του μέσου μαζικής ενημέρωσης. Συνειδητά πήραμε αρκετούς δημοσιογράφους, ώστε αυτά τα οποία θα είδαμε στη Γαλλία, αυτά τα οποία έχουμε δει στη Γερμανία, αυτά τα οποία έχουμε δει στη Βιέννη, στην Αυστρία, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, λέμε πως ήρθε η ώρα να πράξουμε ακριβώς τα ίδια. Να κάνουμε πιστή αντιγραφή του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τώρα θα μου πείτε, δεν το σκεφτήκαμε εμείς οι ίδιοι ή δεν μπορούσαμε να εφεύρουμε εμείς αυτή τη διαδικασία για τη διαχείριση των απορριμμάτων? Είναι αλήθεια ότι δεν βάλαμε σαν χώρα και σαν πολίτες, ξεχωριστά ο καθένας μας, προτεραιότητα στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Αργήσαμε. Και βεβαίως, όπως λέει και ο θυμόσφαιρος λαός, καλό αργά παρά ποτέ. Μία πιστή αντιγραφή λοιπόν καλών πρακτικών, ανταλλαγή καλών πρακτικών. Μας καλοδέχθηκε η πρέσβηση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία. Ήταν συνδιοργάνωση μαζί με το ελληνογαλλικό επιμελητήριο και βιομηχανικό. Είναι αλήθεια ότι είδαμε δομές οι οποίες λειτουργούν, τεχνολογίες οι οποίες λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ στη χώρα μας βλέπουμε και λέμε ότι αυτή η τεχνολογία δεν μας κάνει, δίχως να γνωρίζουμε γιατί δεν μας κάνει, για διάφορους λόγους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Άρα, ας τα δούμε από την αρχή. Εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της αυτοδιοίκησης και επομένως γνωρίζετε και τώρα ως πρόεδρος του φορέα και ότι τι συμβαίνει γενικά στην Κεντρική Μακεδονία. Η πρακτική σήμερα, πριν πάμε στο τι κάνουν οι άλλοι, που είναι λογικό και κάποιες χώρες σαφώς είναι πιο εξελιγμένες τεχνολογικά από εμάς. Το κέντρο βάρους της σύγχρονης τεχνολογίας, η πηγή δεν είναι δυστυχώς η Ελλάδα. Επομένως, συνεχώς θα ανακαλύπτονται διεθνώς μέθοδοι που θα πρέπει κάποια στιγμή να υιοθετήσουμε. Σήμερα, τι κάνουν οι περισσότεροι δήμοι με τους οποίους συνεργάζεστε, πώς διαχειριζόμαστε τα στερεά απόβλητα στην Ελλάδα, και μετά θα πάμε στο τι θέλουμε να κάνουμε και ποιος είναι ο σχεδιασμός. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με το θέμα των αστικών στερεών αποβλήτων, γιατί για αυτά τα απορρίμματα μιλάμε, για αυτά είναι υπεύθυνα η αυτοδιοίκηση, όχι για τα βιομηχανικά. Κακώς βέβαια. Γιατί τα βιομηχανικά ποιος θα συλλέγει? Τα βιομηχανικά είναι ευθύνη των παραγωγών να έχουν τους χώρους να τα διαχειρίζονται. Αλλά και εδώ έχουμε θέμα αρκετά μεγάλο και για τα επικίνδυνα απόβλητα. Αλλά εμείς θα μείνουμε, επειδή σαν αυτοδιοίκηση έχουμε την αρμοδιότητα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Σήμερα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι βλέπουμε έξω από το σπίτι μας ένα μπλε και ένα πράσινο κάδο. Στο μπλε κάδο βάζουμε τα υλικά συσκευασία τα οποία ανακυκλώνονται και δυστυχώς εδώ
Δεν βάζουμε μόνο αυτά τα υλικά. Αυτό είναι δυστυχές. Πάντα δηλαδή... ήθελα να το ρωτήσω. Υπάρχει πρόβλημα αν από άγνοια μια νοικοκυρά πετάξει μια σακούλα με τρόφιμα ή άλλα απορρίμματα στο μπλε κάδο, δημιουργείται πρόβλημα για εσάς που έχετε την ευθύνη της... Μεγάλο, μεγάλο. Δηλαδή οι Δήμοι συλλέγουν και εκεί που πάνε στα κέντρα διαλογής υπάρχει πάνω από 30% υπόλοιμα που δεν είναι ανακυκλώσιμο, δηλαδή από και δεν έπρεπε να είναι μέσα. Αυτό είναι λάθος των συμπολιτών μας. Γνωρίζουν πλέον οι πολίτες, γιατί έχει πολλά χρόνια ο μπλε ο κάδος, τι πρέπει να βάζουμε. Και αυτοί όμως που δεν γνωρίζουν, εμείς είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και κάνουμε μια διαρκή ενημερωτική καμπάνια οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται, αλλά και η αυτοδιοίκηση, το τι πρέπει να βάζουμε μέσα στον μπλε κάδο. Τα υπόλοιπα όλα, τα περισσότερα, πέρα από κάποια συστήματα διαλογής που υπάρχουν και συστήματα για τα άλλου είδους τα απορρίμματα, τα λευκά είδη, ας πούμε, μέσα από το σπίτι μας ή τις μπαταρίες ή τα λάστιχα που υπάρχουν διάφορα, 22 συστήματα υπάρχουν εναλλακτικής διαχείρισης. Πάνε όλα στο πράσινο κάδο. Αυτό τώρα σε λίγο καιρό θα αλλάξει. Μέσω του εθνικού σχεδιασμού, που είναι νόμος πλέον του κράτους, έρχονται και κουμπώνουν στον εθνικό σχεδιασμό οι περιφερειακοί σχεδιασμοί. Οι 13 μας περιφέρειες, 13 περιφερειακά σχέδια δηλαδή, έρχονται στον εθνικό σχεδιασμό να κουμπώσουν και να βάσει αυτά που προβλέπουν οι περιφερειακοί σχεδιασμοί και βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα έτσι όπως πρέπει. Και τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Άρα να το δούμε τι θα αλλάξει με βάση τον σχεδιασμό της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει εγκριθεί, έχει υποβληθεί. Έχει εγκριθεί ο ΠΕΣΔΑ της Κεντρικής Μακεδονίας στο τέλος του 2016. Μάλιστα. Τώρα είμαστε στη φάση υλοποίησης. Στη φάση υλοποίησης, αυτό το οποίο είναι εν εξελίξεις σε έργα, είναι το μεγάλη μονάδα, η ΜΕΑ, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός ακόμη δύο μονάδες, μία μονάδα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θέρμης, στον Άγιο Αντώνιο, και δυτικά κάπου προς την είσοδο της πόλης. Δεν έχει χωροθετηθεί. Είναι η περιγραφή. Ακόμη δεν έχει χωροθετηθεί, αλλά είναι κάπου προς την είσοδο της πόλης. Υλοποιείται το έργο των Σερών και θα λειτουργήσει τον Απρίλιο του 19. Την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η σύμβαση για τη μελέτη του ανατολικού τομέα, την επόμενη Παρασκευή, και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοπρατηθεί τέλος του χρόνου το έργο του εργοστασίου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σε επίπεδο μελετών, λοιπόν, είμαστε και εδώ ορμή, τρέχει διαγωνιστική διαδικασία για τη μονάδα του δυτικού τομέα. Είναι η προκαταρτική, η οποία θα υπάρξει και η χωροθέτηση. Να δούμε λίγο τι θα αλλάξει όμως με τον νέο σχεδιασμό. Ένα, από άποψη νοικοκυριού, καταναλωτή, που είναι και ο βασικός υπεύθυνος για να δουλέψει καλά το σύστημα, και δεύτερο, ως προς τα δικά σας καθήκοντα, τι αλλάζει ως προς τις μεθόδους και τις διαδικασίες. Αυτές οι μονάδες λοιπόν, οι τρεις, που είναι για την Κεντρική Μακεδονία, τι θα δεχθούνε. Θα δεχθούνε από τα τοπικά σχέδια, όπως υπάρχουν ο περιφερειακός σχεδιασμός για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν και τα τοπικά σχέδια των 38 Δήμων. Η περιφέρειά μας αποτελείται από 38 Δήμους, 7 περιφερειακές ενότητες, 2 εκατομμύρια πολίτες. Υπάρχουν εγκεκριμένα, μπορεί να πάνε για μια επικαιροποίηση τα τοπικά σχέδια των Δήμων, που εκεί προβλέπουν διάφορες δράσεις και λειτουργίες, αλλά και μικρές δομές, οι οποίες θα είναι η αρμοδιότητα των Δήμων να κάνουν πράσινα σημεία, να συλλέξει ο κάθε πολίτης να πηγαίνει τα υλικά αυτά τα οποία πρώτον ανακυκλώνονται, δεύτερον επαναχρησιμοποιούνται. Από άλλη κατηγορία υπάρχει διαδημοτική κομποστοποίηση, τα οργανικά δηλαδή. Θα υπάρχουν 4 κάδοι. Οι Δήμοι ήταν συνεπείς, προχώρησαν στα σχέδια τα τοπικά, τα έχετε? Έχουν προχωρήσει. Έχουν προχωρήσει, έχουν εγκριθεί. Απλά υπάρχει περίπτωση, γιατί ακούστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να υπάρξει μια μικρή επικυροποίηση, αλλαγή, αλλά θα είναι γρήγορη αυτή και βγαίνουν οι προκηρύξεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τη διαχειριστική αρχή τους, ώστε πολλά αντικείμενα και εργαλεία και μηχανολογικός εξοπλισμός και κάδι θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, που θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι είναι και το τελευταίο τρένο το ΕΣΠΑ αυτό το 2014-2020, και πραγματικά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ώστε να μην χαθεί και αυτό το τρένο, γιατί μετά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι θα γίνει λοιπόν, για να γίνουμε κατανοητοί και προς τους τηλεθεατές μας? Θα πρέπει
ο καθένας από εμάς, οι συμπολίτες μας, να κάνουν διαλογή στην πηγή, το οργανικό, το ανακυκλώσιμο, αυτό το οποίο είπα να χρησιμοποιείτε. Δηλαδή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να αλλάξουμε κουλτούρα, να αλλάξουμε νοοτροπία. Οι κάτι θα αλλάξουν, θα ξέρουμε ότι θα αφού δορθούν τα μέσα. Οι κάτι θα μπουν, θα χωροθετηθούν, αλλά τουλάχιστον άλλα 3 ήδη από κάδους. Κανονικά είναι 6, αλλά εγώ αυτό το οποίο πιστεύω πως θα γίνει, άλλα 3 ήδη από κάδους, που λέμε ποια θα είναι τα υλικά, τα ανακυκλώσιμα. Και βεβαίως πάρα πολλές φορές λέμε το τι θα πρέπει να κάνουμε για να διαχειριστούμε τα απορρίμματα. Η αρχική, η βάση και της θεωρίας και της κουλτούρας είναι ότι πρώτα θα πρέπει να προνοήσουμε και να κάνουμε και να επενδύσουμε στην πρόληψη παραγωγής λιγότερων απορριμμάτων. Στον πρόλογο, σας είπατε πολύ σωστά, οι δυτικές κοινωνίες έχουν φερθεί με έναν καταναλωτικό τρόπο συνεχώς και έτσι υπάρχει μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να στοχεύσουμε εκεί και να πάμε σε αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στην πυραμίδα είναι πρώτα η πρόληψη, δηλαδή να κάνουμε πρόληψη ώστε να παράγουμε λιγότερα απορρίμματα. Και στη χώρα μας έχει γίνει. Τώρα, βέβαια, λίγο τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και αναθεωρούμε ότι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να είναι μια πολλαπλή συσκευή, θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αρχίζουμε και αναθεωρούμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος και ο λόγος που είπα και προηγουμένως ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο στην κοινωνία μας, να ενημερώσουν, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και γίνεται αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος συνηθίζει. Συνηθίζει, έχει μεγάλη δύναμη, ούτως ώστε αν κάτι συνεχώς και σε διάρκεια γίνεται ενημέρωση, μπορεί να αλλάξει στάση απέναντι στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης του στερεοτυπίου. Από την εφαρμογή του νέου σχεδίου, όπως το περιγράψατε και όπως ήδη έχει αρχίσει να υλοποιείται, πέρα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις υποχρεώσεις της χώρας, τι κερδίζει η τοπική κοινωνία από το γεγονός ότι 3 σύγχρονα εργοστάσια θα επεξεργάζονται και εν μέρει θα ανακυκλώνουν τα απορρίμματα των κατοικιών μας? Κοιτάξτε, να πάμε πρώτα η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον και όχι γενικά προς το περιβάλλον. Σήμερα, περίπου το 80% και παραπάνω, πηγαίνουμε για ενταφιασμό τα απορρίμματα σε χώρους υγειονομικής ταφής. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που προβλέπει και η νομοθεσία, αλλά θα πρέπει και από μόνοι μας να κάνουμε γρήγορα βήματα, γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ, θα πηγαίνει μικρότερος όγκος απορριμμάτων για ενταφιασμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα σας αναφέρω και ένα παράδειγμα ότι ένας φίλος μου λέει, έχουμε καταφέρει, μου λέει, Πρόεδρε, να αυτό που γνωρίζουμε είναι κάποια χώρα για να απολέσει εδάφη που να γίνει πόλεμος. Πώς έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα να χάνουμε εδάφη θάβοντας σκουπίδια? Αυτό, λέει, είναι από τα αξιοσημείωτα. Και δεν έχει δίκιο. Δεν έχει άδικο, με συγχωρείτε. Έχει δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τα ίδια πράγματα, ενώ βλέπουμε δίπλα μας σε πάρα πολλές χώρες εδώ και δεκαετίες να αξιοποιούν τα υπολείμματα των απορριμμάτων μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης, αλλά το οποίο θα το πούμε μετά. Σίγουρα αυτό. Το σημαντικότερο είναι το περιβαλλοντολογικό. Οικονομικά θα υπάρξει όφελος? Θα υπάρξει όφελος και μεγάλο. Έχει περίπου ένα χρόνο που έχει έρθει στο λεξιλόγιο μας ένα καινούργιο όρο γερολογίες που έχουν μεταφερθεί από την Ευρώπη και ακούμε για κυκλική οικονομία. Κυκλική, μέσω της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Να βρούμε τους τρόπους και να προσπαθήσουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε τα προϊόντα τα οποία είχαν μέχρι τώρα ενός χρόνου ζωή και μετά το απορρίπταμε, να παρατείνουμε το χρόνο ζωής αυτών των προϊόντων με την επανεχρησιμοποίηση. Και γίνεται αυτό. Σε πάρα πολλές τομείς γίνεται. Βλέπουμε δηλαδή υλικά τα οποία βγάζουμε και συλλέγουμε προς ανακύκλωση, φτιάχνουμε άλλου είδους αντικείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούμε μετέπειτα. Αυτό γίνεται. Άρχισε μάλλον να γίνεται. Άρα μέσω της κυκλικής οικονομίας δημιουργούνται θέσεις εργασίας πάρα πολλές.
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε εξόρυξη φυσικών πόρων. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ανακυκλώνουμε το αλουμίνιο, τόσο μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη έχουμε. Όσο πιο πολύ ανακυκλώνουμε το χαρτί, τόσο λιγότερα δέντρα κόβουμε. Φέρνω απλά παραδείγματα τώρα για να γινόμαστε κατανοητοί. Σήμερα λοιπόν ένα νέο μοντέλο, οικονομικό μοντέλο, εργαλείο θα το πω εγώ, της κυκλικής οικονομίας, μπορεί να φέρει αποτελέσματα θετικά όχι μόνο προς το περιβάλλον, αλλά και στην οικονομία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα έσοδα από τη λειτουργία του συστήματος, σεβασμός στο περιβάλλον, δεν είναι δωρεάν και απαιτεί και χρήματα. Από τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, το οικονομικό όφελος, πέραν των τεράστιων λειτουργικών που θα συνεπάγεται το σύστημα, θα επιστρέφει στους Δήμους? Η επιστροφή θα γίνει έμεσα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ανακυκλώνω, ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, φέρω ένα παράδειγμα που είμαι και δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, όσο περισσότερο ανακυκλώνω, αυτό μπήκε και στην νομοθεσία τώρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τόσο θα μειώνονται τα χρήματα που θα πληρώνω στον φορέα για τον ενδεφιασμό, για το χιτά. Αυτό ήδη αρχίζει να λειτουργεί και είναι σημαντικό. Αυτό βέβαια ξεκίνησε με την διάταξη του νόμου για τους Δήμους. Θα πάει όμως και προς τον πολίτη. Σιγά σιγά, σε λίγα χρόνια, θα πάει και στον πολίτη. Στον ίδιο τον πολίτη. Λιγότερα τέλη. Θα δούμε συστήματα, έτσι ακριβώς, να πληρώνει λιγότερα τέλη. Θα δούμε συστήματα που σήμερα τα ζηλεύουμε και λέμε, πάει ένας πολίτης, ζυγίζει στο πραγματοφόρο και λέει τόσο πληρώνω, τόσο πετάω, τόσο πληρώνω. Αυτό είναι... Γίνεται αυτό σε χώρα αυτό που γίνεται. Λένε... Υπάρχουν χώρες που γίνεται αυτό. Ο λόγος που ρώτησα για τους Δήμους, εσείς ξέρετε πολύ καλά την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, επί πολλά χρόνια δήμαρχος και αυτοδιοικητικός στέλεχος. Το άγχος των δημάρχων που φιλοξενώ σε αυτήν την εκπομπή ως προς την καθαριότητα είναι ο γυρασμένος στόλος τους, οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις. Έχουν πρόβλημα. Δεν λαμβάνουν τα χρήματα που έλαμβανα στο παρελθόν. Και πολλοί σου μου λέει, δήμαρχος μου είπε ότι έπρεπε να έχω 24 απορριμματοφόρα και έχω το 1 τέταρτο διαθέσιμο. Αναφερθήκατε στο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, προϋποθέτει όμως ανθρώπους αποφασισμένους να το κυνηγήσουν. Η χώρα στο παρελθόν δεν ήταν πάντα περήφανη για τους δείκτες απορροφητικότητάς της. Εσείς ως φορέας που είστε οι επαγγελματίες του χώρου, με ποια έννοια, ότι εσείς οφείλετε να συντονίσετε τους 38 Δήμους Κεντρικής Μακεδονίας για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Τι σκέφτεστε να κάνετε, ώστε όταν ανοίξει το θέμα, να είναι οι Δήμοι μας σε θέση να εκμεταλλευτούν μέχρι την τελευταία δεκάρα του ΕΣΠΑ για τον εξυγχρονισμό του. Διότι τι να το κάνουν τα εργοστάσια του συνδέσμου λειτουργούν άψογα και οι Δήμοι δεν έχουν απορριμματοφόρα να κάνουν σωστά τη συλλογή και τη μεταφορά σε εσάς. Σίγουρα και αυτό είναι ένα θέμα, αλλά ευτυχώς η περιφέρεια δική μας, η Κεντρική Μακεδονία, φημίζεται για την μεγάλη απορροφητικότητα και είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι κάποιοι συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης και δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν κονδύλια. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει χτυπηθεί η αυτοδιοίκηση και το λέω αυτό με παράπονο, γιατί η δουλειά που γίνεται στην αυτοδιοίκηση σε όλους τους τομείς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η αυτοδιοίκηση έδωσε εξετάσεις σε πολλά θέματα και εν μέσω μνημονίων. Στάθηκε όρθια. Όλοι οι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, πανελλαδικώς, δώσανε αγώνα σε πάρα πολλές περιπτώσεις που κάποτε μπορεί να έχουμε και την ευκαιρία και να το αναλύσουμε. Βεβαίως. Σήμερα, μέσω του ΕΣΠΑ, ο φορέας ο δικός μας έχει αξιοποιήσει πάρα πολλά, πάρα πολλά έργα και είμαστε πλέον στην θέση αυτή που θα μπορούμε να υλοποιήσουμε τον περιφερειακό μας σχεδιασμό. Γιατί υλοποιώντας τον περιφερειακό σχεδιασμό πετυχαίνουμε αυτά που είμαστε πρώτον υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η υποχρέωση είναι ηθική, κύριε Πιπερίδη. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε η χώρα μας να πληρώνει πρόστιμα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει λόγος. Όλα αυτά τα πρόστιμα πηγαίνουν στον απλό φορολογούμενο πολίτη. Εμείς που μας έχουν αναθέσει ευθύνες οι συμπολίτες μας, θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να πούμε και θα το κάνουμε σωστά και δεν θα πληρώνουμε πρόστιμα. Και αυτό που θα θέλω να σας πω ότι από εδώ, επειδή βρισκόμαστε και στην κοινωνία
των ιδεών και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν γίνεται καθημερινώς να παράγονται ιδέες από ανθρώπους έξυπνες. Το κάνουν κάποιοι σε κάποια χρονικά διαστήματα. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς. Ότι κάποιοι ανακάλυψαν κάτι. Δεν είναι κακό να κάνουμε μια πιστή αντιγραφή. Καθόλου κακό. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Ιδιαίτερα σε θέματα καθόλου που αφορούν το περιβάλλον. Θα σας πω όμως μια ιδέα που ξεκίνησε από εμάς και από το φορέα μας. Από εδώ, λοιπόν, από την εκπομπή σας, την έχω καταθέσει σε δύο συνέδρια. Σήμερα την καταθέτω εδώ και σε εσάς και ευελπιστούμε ο σχεδιασμός αυτός να υλοποιηθεί. Ποια είναι αυτή? Η ιδέα λοιπόν η δική μας είναι ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ξεκινώντας από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρεια, περνώντας την Κεντρική Μακεδονία, συνεχίζοντας προς την Δυτική Μακεδονία, ακόμα παραπέρα προς την Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία, αυτές όλες τις περιφέρειες έχουν ένα κοινό. Ένα κοινό που είναι η Εγνατία Οδός. Η Εγνατία Οδός, λοιπόν, που μας συνδέει και ο δικός, αλλά και σιδηροδρομικός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μειώνονται τα κόστη μεταφοράς κατά πολύ με το σιδηρόδρομο. Αυτά είναι αποδεδειγμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι λέμε λοιπόν εμείς σήμερα, ότι από τις πέντε περιφέρειες αυτές, οι πέντε περιφερειακοί σχεδιασμοί που έχουν αφήνουν ένα σημαντικό υπόλοιμα απορριμμάτων. Το υπόλοιμα αυτό δεν πρέπει να πάει πάλι προς ενταφιασμό. Το ονοματίσαμε Εγνατία Διαχείριση Ερωών Αποβλήτων και θα συνεργαστούμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με το Μετσόβιο. Ήδη δηλαδή τρέχουν αυτές τις διαδικασίες και κεντροβαρικά κάπου θα πρέπει να γίνει μια δομή μεγάλη βιομηχανική, το υπόλοιμα αυτό να το αξιοποιήσουμε ενεργειακά. Αυτό το υπόλοιμα λοιπόν θα πρέπει να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, να παράγουμε ζεστό νερό, να θερμάνουμε την νοικοκυριά, να βγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας και ατμός, να δώσουμε φθηνή ενέργεια, ούτως ώστε πραγματικά να πούμε ότι το πιάσαμε από κάπου, συλλάβαμε την ιδέα και την υλοποιήσαμε. Τότε, επειδή γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο, δεν σας αφήνω να φύγετε αν δεν μου υποσχεθείτε ότι αυτή είναι την πολύ καλή ιδέα. Θα τη συζητήσουμε με την πρώτη ευκαιρία αναλυτικά, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον αν μπορούν οι πέντε περιφέρειες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αξιοποιηθεί και το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο στάδιο υπολοιμάτων. Αξιοποίηση των υπολοιμάτων και έτσι κλείνει και ο κύκλος με την αξιοποίηση του υπολοιμάτων του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Βεβαίως και δεσμεύομαι. Θα έρθω με περισσότερα στοιχεία για την Εγνατία Διαχείριση των Αποβλήτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με μια πολύ όμορφη δράση. Σήμερα τρία επιλεγμένα από πολλές πλευρές αρχοντικά της Άνω Πόλης είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό. Για αυτήν την ελεύθερη επίσκοψη στα αρχοντικά της Άνω Πόλης, αλλά και για τη γενικότερη αρχιτεκτονική ταυτότητα του πιο όμορφου κομματιού της πόλης, θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλειο Κολνιόρδο, τύχη αγαθή. Είναι αιρετός σύμβουλος στην τρίτη δημοτική κοινότητα, δηλαδή στην Ανοπόλη, αλλά την χάρη να είναι αρχιτέκτον και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.